Όταν μιλάμε για έναν θάνατο, δεν μιλάμε για το θάνατο λες και είναι ποσοστό σε μετρήσεις έρευνας. Μιλάμε για την τραγωδία που σου σκίζει την ψυχή στα δύο. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Όλα γίνονται με σκοπό και έρχεται και αυτός ο Μέρφυ με τους νόμους του να μας κλείσει ειρωνικά το μάτι. Πάντα χρειάζονταν να συμβεί κάτι συγκλονιστικό, κάτι δυνατό, όπως ένας θάνατος, για να αλλάξει ένα άθλημα προς το καλύτερο. Κάτι τέτοιο λοιπόν συνέβη και το Νοέμβριο του 1988. Ο Ρέι Μαντσίνι, επαγγελματίας και έμπειρος πυγμάχος, έψαχνε έναν δυνατό και πολλά υποσχόμενο, τρελαμένο νέο και εκστασιασμένο αντίπαλο να παίξει ένα 14γυρο αγώνα πυγμαχίας. Έχασε τον πατέρα του στον πόλεμο και ακολούθησε το όνειρό του να μοιάσει σε εκείνον να γίνει τρομερός και φοβερός πυγμάχος. Είχε πάρει μέχρι και το παρατσούκλι του, Ρέι Μπουμπουμ Μαντσίνι. Το ρίγκ ήταν γρήγορος, παθιασμένος και εκρηκτικός, δυνατός αλλά όχι βαρύς και είχε εξελιχθεί με τρομερή ταχύτητα. Στην πρώτη του προσπάθεια έχασε στον 14ο γύρο από τον Αλέξης Αργουέλο. Έπειτα τα πράγματα άλλαξαν και η καριέρα του απογειώθηκε. Ήθελε φήμη, φήμη, λεφτά και δόξα και έναν Ασιάτη αντίπαλο, αφού οι Ασιάτες φημίζονταν από παλιά για την δεξιοτεχνία τους στα μαχητικά αθλήματα. Ο Ντούκου Κιμ μπορούσε να τα προσφέρει όλα αυτά και φυσικά έναν πολύ καλό αγώνα για τον οποίο όλοι θα μιλούσαν. Πιθανότατα και μια νίκη, καθώς πολλοί πίστευαν ότι τον είχε. Κορεάτης, σκληρό καρύδι, με 17 νίκες, 8 νοκάουτ, μία ισοπαλία και μία ήττα. Κορεάτης λοιπόν, με δύσκολα παιδικά χρόνια, βίαιο πατριό, φτώχεια, έπρεπε με κάποιο τρόπο αυτός ο ατίθασος νέος να ξεχωρίσει και να επιβληθεί σε όσους τον είχαν υποτιμήσει. Έτρωγε ξύλο από μικρός, από τον πατριό του, από τον αδερφό του, από την ίδια του τη μάνα. Έτσι έμαθε να αντέχει, μέχρι όμως το Νοέμβριο του 88. Έφυγε από το σπίτι του και πήγε στη Σεούλ. Γνώρισε έναν δάσκαλο, έγινε πυγμάχος και από την άλλη άκρη της γης ήρθε η τρομερή πρόταση να παίξει με έναν φοβερό αντίπαλο. Είχε ανάγκη τα χρήματα σε συνδυασμό με όλα τα άλλα, περίμενε το πρώτο του παιδί και δίχως λοιπόν να πολυσκεφτεί, ανέβηκε να παίξει και να αντέξει κι άλλο ξύλο, να απογειωθεί η καριέρα του, να πιάσει το όνειρο και να ταξιδέψει πάνω σε μαγικό χαλί. Πιο πριν στα αποδυτήρια είχε γράψει: ή αυτός θα πεθάνει σήμερα ή εγώ. Και ο χάρος του είχε γνέψει, αλλά εκείνος φαίνεται δεν το είχε δει το σημάδι. Ρέι και Κιμ μπήκαν στο ρίγκ. 10.000 θεατές είχαν κολλήσει τα μάτια τους πάνω στους δύο πυγμάχους. Το καμπανάκι χτύπησε. Direct, uppercut, αγωνία, πόνος, χτυπήματα. Ο αγώνας ήταν σκληρός. Και οι δύο ήταν αποφασισμένοι να πονέσουν τον αντίπαλό τους, αλλά να πονέσουν και οι ίδιοι. Κροσέ και πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, στο σαγόνι, στα πλευρά. Ξύλο χωρίς λύπηση, χωρίς όρια, χωρίς κανόνες. Στο 13ο γύρο, ο Ρέι πέρασε συνολικά 44 χτυπήματα. Ο Ντούκου ήταν επιβαρημένος, αλλά δεν τα είχε παρατήσει. Προσπαθούσε μέχρι όμως τον 14ο γύρο. Δεξί direct, αριστερό κροσέ και πάλι ένα δεξί που βρήκε γεμάτα το πρόσωπο του Ντούκου. Έπεσε στα σχοινιά. Ο αγώνας είχε τελειώσει. Λίγες μέρες μετά, ο Κορεάτης ξεψύχησε στο νοσοκομείο. Αιμάτωμα είχαν πει. Ένας τρόμβος αίματος στον εγκέφαλο 100 γραμμαρίων. Φυτό έμεινε και ύστερα από 4 ημέρες έσβησε. Ο Μαντσίνι έπεσε σε κατάθλιψη, τα παράτησε. Η οικογένειά του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Δεν ήθελαν ούτε τα παιδιά του στα κοινωνικά σύνολα, σε γειτονιές και σχολεία. Ο διαιτητής του αγώνα 4 εβδομάδες μετά αυτοκτόνησε. Η μητέρα του Ντούκου 3 μήνες μετά ήπιε δηλητήριο και πέθανε. Η γυναίκα του Κορεάτη γέννησε και μεγάλωσε μόνη της με δυσκολίες το παιδί της. Έπειτα από όλο αυτό υπήρχαν πιέσεις προς όλους να αλλάξουν επιτέλους οι κανονισμοί. Έτσι και έγινε. Άλλαξαν όλα. Οι 15 γύροι μειώθηκαν. Αυξήθηκαν τα σχοινιά του ρινγκ από 3 στα 4 και πλέον γίνονται περισσότεροι έλεγχοι στους αθλητές πριν από τον αγώνα. Και του Ρέι
Μέχρι τα βαθιά του γεράματα του έτρωγαν τα σωδικά οι ερημίες. Όταν βλέπεις τον αντίπαλό σου να πέφτει στο ρινγκ, αισθάνεσαι υπέροχα. Σαν τον Ηρακλή. Σαν έναν καρχαρία, ο οποίος μυρίζει αίμα. Ήταν μία από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μου. Όλο αυτό ανετράπη. Έτσι είχε πει, μέχρι όμως την μοιραία στιγμή και το ίστατο χτύπημα. Και κάπως έτσι άλλαξε η πυγμαχία. He scored his